από το άλμπουμ των φωτογραφιών μέσα στο κινητό. Ή τραβάς μια φωτογραφία ή μια η οποία ήδη υπάρχει μέσα στο κινητό σου, στο άλμπουμ σου, την ανεβάζεις στο Instagram. Δηλαδή είναι μια διαδικασία ότι την παίρνεις. Την επέμβαση ναι, και την ανεβάζει. Ναι. Και είναι δημόσια, δηλαδή τη φωτογραφία αυτή. Όχι, μπορούν να τη δουν. Όσοι ακολουθούν στο προφίλ σου, μπορεί να έχει πληρωμένο το προφίλ σου, αλλά όσοι ακολουθούν μπορούν να δουν τη φωτογραφία να την, και να την αναπαράγουν. Όχι, δεν μπορεί να την ανεβάσει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το είπε. Τι είπε ότι. Δημήτρη, μπορείς λίγο να το εξηγήσεις αυτό. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα το 2013. Άπαξ και τα ανέβασε. Είναι αδιανόητο τώρα. Είσαι έβαλε χέρι ο Αλεξάνδρου γιατί σου λέει τα έχουμε. Βρε παιδιά, δεν πάμε όλοι από εκεί. Ναι, πάμε όλοι από εκεί. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κάτσε κάτι ρε παιδί μου, λίγο. Είναι αδιανόητο. Για να ανεβάσει μια φωτογραφία στο Instagram. Είσαι έβαλε χέρι ο Αλεξάνδρου. Άρα δεν ξέρω τώρα γιατί το κάνει αυτό. Τη έβαλε χέρι ο Αλεξάνδρου, τι κότσε τα έχουμε. Και δεν μου κάνει εμένα, δεν πρόκειται να πλαγωθώ. Και τι γράφει ότι. Το διάβασα πάλι τα ίδια. Ναι, ναι, ναι. Να το πεδώσουμε. Έχουμε τεράστια επιθυμία να μάθω ποιο είναι αυτό που αναφέρει ο Μήκο Αναστό. Δεν την πούμε τώρα. Ποιο είναι. Έχω μια τεράστια επιθυμία να μάθω ποιο είναι αυτό ο αγαπημένο μικρό άνθρωπο που έκλεψε τις προσωπικές φωτογραφίες στο Instagram και τις ανέβασε στην πλειάδα. Μήπως ένα νιτσάκι της, ένα παιδάκι. Για ό,τι ανεβαίνει είναι social media είναι κοινωνικό. Το γυρίζει τα μάτια. Μήπως αυτό το παιδάκι, γιατί είναι ένα παιδάκι το οποίο ανέβασε στο Instagram τη φωτογραφία. Δηλαδή πήγε ο νηψιός, δεν έχει τι να κάνει και σου λέει ανεβάζω ο Αλεξάνδρου. Γιατί λέει μικρός άνθρωπος. Της έχει βάλει χέρι αυτός να δει. Μικροπρεπής εννοεί μικρός. Τι θα βγάζεις τη φορά. Αμικροπρεπής. Και ποιος πήρε το κινητό της και είναι μικροπρεπής. Ο Λιαγκάκος μου τι έχει. Γιατί είναι έτσι. Δεν έχει γεύση σήμερα, δεν έχω τίποτα. Γιατί εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω κοστολιάκια. Μικροπρεπής. Δεν θα πεθάνω, δεν θα είναι. Πεθάνεις, έτσι πεθαίνουν οι άνθρωποι. Να προχωρήσω. Αφιερωμένο στα βόρεια. Ναι, γιατί σχολιάζεις, μιλήσω... εσένα μου σχολιάζω εγώ. Δεν μίλησα. Μα σχολιάζω. Και λες ο Λιαγκάκος μου, δεν πέρα ποιά είναι η δουλειά σου. Συγγνώμη, δεν μίλησα πριν. Ωραία, πάμε. Θα τους ξεφτυλίσω, θέλετε, πρέπει, δεν έχω διάθεση παρασκευιάτικα να ασχοληθώ τώρα με τον κάθε τρελό. Που ανεβάζει φωτογραφίες και μετά το παίζει Κινέζος. Λοιπόν, ποιος μου ρωτήσει εκεί τώρα ο Αλεξάνδρου. Μπορεί κάτι να είπε η γυναίκα, κάποιος να κλείσει. Το Αλεξάνδρου, εκείνη, συγγνώμη, σχολιάζει ένα post μιας γυναίκας και σου λέει πάλι ο Αλεξάνδρου. Έχεις τον πάθη. Δεν ανεβάζει τη φωτογραφία. Δεν το ξέρω καν. Και στο καναπί ξεχώρισε μια χαρά παρά. Δεν αφορά. Μπορεί κάποιος να κλείσει το κινητό του. Δεν αφορά. Με κοινωνική εκείνη έκανε ένα post. Μα κύριο Πόζα, ρε. Το θέμα σου ποιο είναι σήμερα. Και στον Τυροπούλη που είναι ο Αλεξάνδρου κολλάει. Πάμε στο Παναγία μου. Μα είναι τη φωτογραφία ο Αλεξάνδρου. Είναι κόλλημα, ρε φίλε, μη σου ερτευμένη. Πολύ. Πε του το. Για πες. Ότι άλλο θέλει να λες και άλλο σχολιάζει. Χαλαρά, χαλαρά, μην το παίρνεις έτσι. Πάρ' το αλλιώς. Λοιπόν. Όχι, πάρ' το αλλιώς, δεν μου πεις πως το πάρω. Πιο χαλαρά, απλά. Άκου λίγο. Άκου λίγο. Εμένα δεν θα μου λες πως το πάρω. Εγώ το είπα, παιδιά, ότι αυτή η παρέα στα τρία χρόνια έχει φτάσει στο όριό της. Δεν αντεχόμαστε άλλο μεταξύ μας. Φυσικά και θα πάμε. Τόσο αντέξαμε, τρία χρόνια. Τα οποία είναι. Τα βασικά. Θα του μάθουμε να είναι καλός άνθρωπος, να σέβεται, να σκέφτεται σωστά αυτό. Να είναι υπομονητικός, να έχει balls, να είναι άντρας. Αγαπάει τις γυναίκες. Ορίστε. Αγαπάει τις γυναίκες, θες. Ναι, βέβαια, αγαπάει τις γυναίκες. Να πηγαίνει στη Ρόδο για καμάκι. Ναι. Σωστό και αυτό. Και στη Ρόδο και στην Κρήτη. Και στην Κρήτη. Και τα άλλα θα τα αποφασίσει μόνος του. Ωραία. Πολύ όμορφο να βλέπεις νέους γονείς. Έχει αλλάξει πάντως από το γάμο και μετά έχει αλλάξει. Είναι ήρεμος. Γιατί? Είναι πιο ήρεμος, πιο cool. Ήτανε, νομίζω εμείς τουλάχιστον τις τελευταίες φορές που τον είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή έβγαζε αυτή την ηρεμία. Εγώ νομίζω ότι μια γυναίκα μπορεί να αλλάξει έναν άντρα και η Χρυσή τον άλλαξε. Νομίζω ότι ήταν μαζί όταν ήταν. Ναι. Μια γνώση είναι πιο ήρεμος, πιο cool. Πρέπει να θέλει και λίγο άλλος να αλλάξει και να μπει σε αυτό το οικογενειακό mood, ας πούμε. Σαφώς, επιλογή είναι. Ακριβώς. Νομίζω ήταν έτοιμος και έκανε αυτό που ήθελε και μπράβο του. Να πω κάτι, αυτό το μίξερ θα παίζει όλη την ώρα. Α, εντάξει. Είναι ωραίο για χαλί. Για τα μάθη είναι το μίξερ. Παγωτό κάνεις, για ποιον. Για μας. Έτσι για την πλάκα μας. Εκτός προγράμματος, όσο να κάνει. Για αυτό που κόβεις τι είναι. Α, κάνεις πλάκα σαπούνι. Συγγνώμη, εμείς θα καθίσουμε να λέμε τα γκόσιπ, δεν είναι πιο ενδιαφέρον το παγωτό με την ελληνική σοκολάτα. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ, να μην πω κάνεις παγωτό. Συμφωνώ. Δηλαδή, συγγνώμη, έχουμε τον Άκη. Ναι. Δεν θέλω να μας βγάλω από τη ροή, αλλά κάνει παγωτό με ελληνική σοκολάτα και εμείς θα λέμε τα παγωτό. Δεν υποτιμώ τα χρώματα. Ίσα-ίσα πάμε για μπάνιο. Ναι, να πάω κάτω να πάρω και το καφέ μου. Καλό παγωτό και να προσέχεις. Παγωτό special μπανόφι με καραμέλα. Αυτή είναι η διαφορά. Πλάκα τώρα, δεν μπορείς να κάνεις. Έλα, κορίτσι μου. Γιατί όλοι εκεί να μην πάω. Γιώργο, πες να πάει. Δεν γίνεται αφού θέλω να πάω. Λέει και ο Λιάκας. Έλα, θέλω να μην κάνεις τους ευτομαγκές ή θα πας τα πάω. Ωραία, γεια σου. Και τα μυαλά στα κάγκελα. Τι κάνεις, Πράκη, για πες. Παιδιά, το κάψαμε τώρα. Τι βάζεις, Πράκη.
Λοιπόν, βρήκα έναν πολύ πρωτοποριακό τρόπο. Δεν μπορώ να σου πει, ήταν. Όπου κάνεις παγωτό καραμέλα χωρίς καν να έχεις παγωτό μηχανή. Και το κάνεις με αυτό την καραμέλα που κάνουμε το μπανόφι. Κάνεις πλάκα τώρα. Όχι. Περιμένω να βρω χρόνο να το κάνω τώρα από εβδομάδα. Θα κάνεις παγωτό καραμέλα χωρίς παγωτό μηχανή. Χωρίς παγωτό μηχανή και θα είναι. Με λευκή σοκολάτα. Θα βάλω λευκή μαύρη, θα βάλω και λίγο κέικ μέσα έτσι και τα. Και λίγο καραμέλα έτσι. Γίνεται δεν χρειάζεται, όλα αυτά είναι υπερβολή. Τώρα μπορώ να φύγω από εδώ, δείτε τι κάνει. Δεν μπορώ. Ναι, Αγγελική, εδώ μέσα τι έχεις. Εδώ τι είναι έτοιμο κάνει. Το μείγμα του παγωτού. Λοιπόν, βγάλε το. Εντάξει, άφανη. Βγάλε το παγωτό. Τι έχεις βάλει εδώ μέσα, πες. Τι έχεις βάλει εδώ. Εσύ, άμα σου πω, δεν μπορώ, πρέπει να θα κάψω τη συνταγή. Ή θα την πάρει άλλος μάγειρας να τη δείξει. Μέχρι θέλετε να δείτε κι εσείς από εδώ. Είναι δικιά, ακόμα δεν είναι έτοιμο. Λοιπόν, τώρα. Τι βάζεις όμως, πες μου. Τώρα βάζω την καραμέλα που βάζουμε μέσα. Εδώ μέσα τι είχες. Α, δεν μπορώ να πω. Για να μας πεις τη συνταγή. Όχι σήμερα. Όταν θα έρθει η ώρα. Έλα βρεάκι. Δεν γίνεται να το πω τώρα γιατί θα το κάψω. Δεν θα φανεί η συνταγή. Θα την κάνω μια μέρα πολύ οργανωμένα και θα φανεί πολύ ωραία. Θες να σου πω, να σου πω. Έχω βάλει γάλα βαπορέ, έχω βάλει. Κατεβώ. Ναι. Έχω βάλει ένα συγκεκριμένο υλικό που δεν μπορώ να το πω. Τώρα θα αρχίσει να παθαίνει η σοκολάτα αυτό. Γιατί γίνεται εδώ. Βάλουμε και τη σοκολάτα τη λευκή μέσα. Και θα λιώσει. Όχι, δεν θα λιώσει, θα έχει κομματάκια σοκολάτας μέσα. Η καραμέλα πού είναι. Τώρα θα την ανακατέψει καλά και όταν. Μα τώρα η καραμέλα δεν φαίνεται. Όταν κόβει το παγωτό, μετά θα έχει μέσα waves από καραμέλα. Καταλαβες. Ναι, αλλά δεν είναι πολύ κρύο. Όχι, βέβαια, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Έτσι όπως είναι, το βάζει στην κατάψυξη και γίνεται παγωτό. Τώρα θα σου φανεί λίγο παράξενο γιατί είναι λίγο παράξενο μέχρι που να κρυώσω. Μην το βλέπεις τώρα έτσι. Όταν θα κρυώσει θα είναι τελείως διαφορετικό. Θα το βάλεις στην κατάψυξη. Ναι. Η άλλη πρωτοποριακή μέθοδος για να κάνετε παγωτό καραμέλα. Δεν υπάρχει άλλο στην αγορά. Στο να το ξέρετε τη δικιά μου συνταγή. Αύριο θα το δοκιμάσετε, θα δείτε. Αύριο θα γίνει. Α, όχι, ναι, φεύγουμε, πάμε και λύνει. Θα προλάβει να παγώσει μέχρι το μεσημέρι, σας ορκίζομαι. Καταπληκτικό, ε. Είναι δαιμόνιο. Άρα να επιστρέψω, δεν θα μας το δείξεις. Όχι, μα δεν μπορώ να το δείξω. Το κάψαμε. Πότε θα μας την κάνεις αυτή τη συνταγή? Με το που γυρίσουμε από Κυλλήνη. Περιμένω πως θα το έκανα στην Κυλλήνη, αλλά θα έχει πολύ ζέστη, δεν μπορούμε να το δείξουμε εκεί πέρα. Λοιπόν. Δεν είμαστε σε φάση, βγήκαμε από μου, τώρα καλύτερα τα κουτσομπολιά μόνοι σας. Κοίτα, εμένα δεν προβλέπετε γιατί μισό μου να κάτσω, αλλά επειδή είναι ο φίλος μου, εγώ να κάτσω. Θα σχολιάσουμε από εδώ πίσω εμείς, επιλέγετε. Μια σαστηρός όμως, Οκ. Εντάξει, όπως πάντα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την Τόνια Σωτηροπούλου. Με την Τόνια Σωτηροπούλου. Για αγαπημένος θέμα, χάνεις. Θυμάσαι τη φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram τις προάλλες. Ναι, και είχε φωτογραφίσει τον φίλο της. Δημήτρη Αλεξάνδρου, ήταν μαζί στο σπίτι. Ωραία. Τώρα τα παίρνει πίσω. Γιατί? Τι πήρε πίσω. Κάποιος της έκλεισε τις φωτογραφίες της. Κάποιος? Της έκλεισε. Από πού της έκλεισε τον υπολογιστή της? Από το Instagram. Το Instagram δεν είναι της κλέψης, το Instagram της βάζεις. Έχω μια τεράστια επιθυμία να μάθω ποιος είναι αυτός ο αγαπημένος μικρός άνθρωπος που έκλεισε προσωπικές μου φωτογραφίες στο Instagram και τις ανέβασε στα blogs. Μισό λεπτό. Και στα αγγλικά έτσι. Κάτσε λίγο, για να ανεβεί μια φωτογραφία στο Instagram. Για να ανεβεί μια φωτογραφία στο Instagram υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Από το άλμπουμ των φωτογραφιών μέσα στο κινητό ή τραβάς μια φωτογραφία ή μια η οποία ήδη υπάρχει μέσα στο κινητό σου, στο άλμπουμ σου, την ανεβάζεις στο Instagram. Δηλαδή είναι μια διαδικασία ότι την παίρνεις. Ναι, την παίρνεις και την ανεβάζεις, ναι. Και είναι δημόσια, δηλαδή τη φωτογραφία αυτή. Μπορείς μπορούν να την δουν. Όχι, όσοι ακολουθούν στο προφίλ σου, μπορεί να έχεις πληγωμένο το προφίλ σου, αλλά όσοι σε ακολουθούν μπορούν να δουν τη φωτογραφία να την, και να την αναπαράγουν. Όχι, δεν πληγώνει, αν την ανεβάζεις, ναι. Τσέπαλε χέρι ο Αλεξάνδρου. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το είπε. Τι είπε ότι... Δημήτρη, μπορείς λίγο να το εξηγήσεις αυτό. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα το 2013. Άπαξ και τα ανέβασε. Είναι αδιανόητο τώρα. Τσέπαλε χέρι ο Αλεξάνδρου γιατί σου λέει τα έχουμε. Ρε παιδιά, δεν πάμε όλοι από εκεί. Ναι. Πάμε όλοι από εκεί. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εντάξει. Κάτι ρε παιδί μου, λίγο. Είναι αδιανόητο. Για να ανεβάσει μια φωτογραφία στο Instagram. Τι σε έβαλε χέρι ο Αλεξάνδρου. Άρα,
Άρα δεν ξέρω τώρα γιατί το κάνει αυτό. Τη έβαλε χέρι ο Αλεξάνδρου, δεν μπορεί να τα έχουμε. Δεν μου κάνει εμένα, δεν πρόκειται να πλακωθώ. Και τι γράφει ότι. Το διάβασα πάλι τα ίδια. Ναι, ναι, ναι. Να το πεδώσουμε. Έχουμε τεράστια επιθυμία να μάθω ποιο είναι αυτό που αγαπημένο μικρό Χριστό. Δεν την πούμε τώρα. Ποιο είναι. Έχω μια τεράστια επιθυμία να μάθω ποιο είναι αυτό ο αγαπημένο μικρό άνθρωπο που έκλεψε τις προσωπικές φωτογραφίες στο Instagram και τις ανέβασε στην πλειά. Μήπως ένα νυψάκι της, ένα παιδάκι. Για ό,τι ανεβαίνει είναι social media, είναι κοινωνικό. Όταν ανεβαίνει κατεβαίνει επίσης. Ναι. Και γυρίζει τα μάτια. Μήπως αυτό το παιδάκι, γιατί είναι ένα παιδάκι το οποίο ανέβασε στο Instagram τη φωτογραφία. Δηλαδή πήγε ο νυψιός, δεν έχει να κάνει και σου λέει ανεβάζω τον Αλεξάνδρο. Γιατί λέει μικρός άνθρωπος. Ποιος είναι μικρός άνθρωπος. Δεν τα έχουμε κορίτσι μου. Τι θα βγάζεις τη φορά. Αμικροπρεπής. Και ποιος πήρε το κινητό της και είναι μικροπρεπής. Ο Λιαγκάκος μου τι έχει. Γιατί είναι έτσι. Δεν έχει σκέψη, δεν έχω τίποτα. Γιατί εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω κοστολιάκια. Μικροπρεπής. Μάλιστα. Θα πεθάνεις, έτσι πεθαίνει μια φορά. Να προχωρήσω. Αφιερωμένο στα γόρια. Ναι, γιατί σχολιάζεις, εσάς θα μου σχολιάζω εγώ. Δεν μίλησα. Μα σχολιάζω. Όχι, δεν σχολιάζω. Τώρα ποια είναι η δουλειά σου. Συγγνώμη, δεν μίλησα πριν. Ωραία, πάμε. Θα τους ξεφτυλίσω. Θέλετε, πρέπει δεν έχω διάθεση παρασκευιάτικα να ασχοληθώ τώρα με τον κάθε τρελό. Που ανεβάζει φωτογραφίες και μετά του παίζει Κινέζος. Λοιπόν, ποιος μου τη σχέση έχει τώρα ο Αλεξάνδρου. Μπορεί κάτι να είπε η γυναίκα, κάποιος να κλέψει. Όχι, Αλεξάνδρου, ξέρει. Εκείνη, συγγνώμη, σχολιάζει ένα post μια γυναίκα και σου λέει πάλι ο Αλεξάνδρου. Δεν ξέρω. Μα δεν ανεβάζει τη φωτογραφία. Δεν πάθει, δεν ξέρω καν. Και στον καναπή ξεκόρισε μια χαρά πάνω. Δεν αφορά. Μπορεί κάποιος να κλέψει το κινητό του. Μπορεί κάποιος να κλέψει το κινητό του. Μπορεί κάποιος να κλέψει το κινητό του. Μπορεί κάποιος να κλέψει το θέμα σου ποιο είναι σήμερα. Και στον Τυροπούλου που είναι ο Αλεξάνδρου που κολλάει. Πάμε κολλάει ο Αλεξάνδρου. Πάμε στην Παναγία μου. Μα είναι τη φωτογραφία ο Αλεξάνδρου. Κόλλημα ρε φίλη μου, σε ερτευμένη. Πολύ. Για πες του το. Για πες. Ότι άλλο θέμα λες και άλλο σχολιάζεις. Χαλαρά, χαλαρά, μην το παίρνεις έτσι, πάρ' το αλλιώς. Λοιπόν. Όχι πάρ' το αλλιώς, δεν μου πεις πως το πάρω. Πιο χαλαρά, απλά. Άκου λίγο. Άκου λίγο. Εμένα δεν θα μου λες πως το πάρω. Εγώ το έχω πει παιδί ότι αυτή η παρέα στα τρία χρόνια έχει φτάσει στο όριό της. Δεν αντεχόμαστε άλλο μεταξύ μας. Φυσικά και θα πάμε. Τόσο αντέξαμε, τρία χρόνια. Λοιπόν, για πες. Είναι ο Γιώργος Κιμούλης, ο οποίος ερωτεύτηκε. Ναι. Την Κατερίνα Γερονικολού. Εσείς. Μάγκα. Αλήθεια. Βεβαίως. Γράφεται παντού, ακούγεται παντού. Και μάλιστα ήταν και δάσκαλός της στη σχολή γραμματικής τέχνης. Εδώ, εδώ τι βλέπουμε. Πυγμαλίων. Είναι ακριβώς. Όχι τα δακαρίδες. Πυγμαλίων. Παιδιά, είναι ο άνθρωπος αυτός αποδεικνύει ότι μπορείς να ρίξεις μια γυναίκα με το μυαλό σου. Έτσι. Γιατί έχουν κάποια διαφορά ηλικίας. Κάποια διαφορά ηλικίας. Πολλά χρόνια πρέπει να πούμε. Βάλε όσες έχουν ακουστεί. Εγώ δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Όχι επειδή δεν το λες, επειδή όντως δεν ξέρω αν είναι διασταυρωμένο. Όχι από σένα γενικά το που το διάβασα. Ναι, παιδί μου ακούγεται. Δεν κατάλαβα τι λες. Θα βάλετε τώρα. Ματσούκα έχει ακουστεί. Η Ζουγανέλη, Μουτάφη, Φιλέχου έχουν ακουστεί όλα. Καλή μία θυμάσαι πια. Φέρνουμε μια χαρά το ίδιο. Τι αρέσει αυτή τη σχέση. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω. Ακούγεται. Αν είναι κάτι άλλο. Αν αυτή είναι καλή. Ότι ο Κιμούλης είναι πρωταγωνιστή σε ένα σύρια. Γιατί με λες μεγάλο εμένα γι' αυτό. Πες και αυτό. Τι. Θα είναι πρωταγωνιστή. Όχι, με λέει με ένα μεγάλο άστρο τον Κιμούλη. Τι σχέση έχει τον Κιμούλη. Σου ρίχνει 20 χρόνια Κιμούλη. Μα ναι, η σκορδά με ένα λέει μεγάλο όμως. Δεν είπε. Μεγάλε, μεγάλε λέει. Πού είσαι μεγάλε σου λέει. Καλά, καλά. Θα παίξει σε μια. Θα είναι πρωταγωνιστή σε μια σειρά και θα την πάρει μαζί του. Παιδιά, είναι και συμφέρον τώρα να τα λέμε αυτά. Εντάξει, άμα δεν βοηθήσει και τον άνθρωπό σου. Θα την βοηθήσει. Πάντως, μπράβο στον Κιμούλη. Μπράβο, η Κιμούλη άξιος. Άξιος. Έχει το πρόβλημα, άξιος. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Η Κατερίνα έχει κάνει αρκετές. Με τον Βλάχο το έχει η Κατερίνα. Ποτέ δεν το είχε πει βέβαια. Ούτε ο Βλάχος. Ότι τα είχανε. Δεν πήγα να πω αυτό σας. Εγώ το λέω. Πήγα να πω ότι η Κατερίνα, έχει, η κοπέλα δουλεύει, είναι πολύ καλή ηθοποιός. Δηλαδή, παρότι είναι πολύ μικρή σε ηλικία, είναι πολύ πειθαρχημένη και έχει κάνει πολύ ωραίες συνεργασίες. Δεν θα πρωταγωνιστήσει μια σειρά εξαιτίας μια σχέση. Όχι, αλλά στις μέρες μας ξέρεις πολύ καλά ότι δεν αρκεί μόνο το ταλέντο. Θέλει και άλλα πράγματα για να προχωρήσεις. Εγώ δεν είτε το ξέρω. Είτε στην τηλεόραση. Είτε... Εγώ δεν το ξέρω. Εγώ το βλέπω πάντως. Προχωράμε. Δεν βοηθούν όλοι. Εγώ τη βλέπω ότι είναι πολύ άξια και. Προχωράει ούτως ή άλλως. Παιδιά, ο Κιμούλης είναι το θέμα. Είναι πρότυπο άνθρωπος, να τα λέμε γι' αυτά. Πέρα από την καλλιτεχνική του. Καλά, δεν είναι αυτό πρότυπο, επειδή έχει γκόμενες, ρε παιδιά. Σιγά. Γιατί στους άντρες αυτό λέμε. Ότι δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολλές κατακτήσεις και ωραίες γυναίκες είναι... και νεότερος είναι, ρε παιδί μου, ένα υποκλινόμεθα. Τι να κάνουμε τώρα. Μπράβο. Υποκλινόμεθα. Εγώ δεν ακούω τι λένε πάνω, συγγνώμη. Κανείς δεν ακούει, δεν πειράζει. Πάμε. Α, για να εγώ ακούω πάλι. Έχουμε baby boom. Όχι, μια χαρά. Και τριπλό. Τριπλό baby boom, φεούλα που σου λέει στο το ξέρω, το είχε κυκλοφορήσει προς τα έξω η είδηση. Καλώς το! Γύρω στο γιατρό! Πού είσαι, νομοτάρχη? Τι έγινε, ρε, ωραία γαμπάκι. Άκη, πού πας? Κάτω καλεσμένο μόνο. Έλα, κάτσε μαζί μας εδώ, ρε. Έλα. Παροξισμό. Η Τζίνα Λιμόνου Βαρδινογιάννη, ηθοποιός. Τελικά ισχύει, γέννησε τρίδημα. Τι λέτε τώρα, να σας ζήσουν. Άρα τώρα στο σύνολο τέσσερα. Τέσσερα, έχω την Αδριάνα που είναι 4 ετών.
Ήταν γνωστό, ήταν έγκυο. Παίρνει ταξί. Δεν ξέρω αν το έχει ανάγκη. Ταξί παίρνει πάντω. Άδεια ενό. Παιδιά, τέσσερα παιδιά, ε. Δύο κορτσάκια και ένα αγοράκι έχουν ένα κορτσάκι και την Αδριάννα που ξέρουν το. Τέλεια. Με χαρά. Πάρα δεν ήξερε κανείς ότι είχε τρίμα. Εγώ την είχα δει πάντως. Την είδε πριν δύο εβδομάδες περιοδικό την είδε. Όχι, την είχα δει πριν κάνα μήνα στην παραλία. Είχε κοιλιά, αλλά δεν. Δεν είναι εύκολο ότι είχε τρίδημα, α πούμε. Δεν είναι παιδιά, είναι πολύ δύσκολο αυτή η εγκυμοσύνη. Ναι, η εγκυμοσύνη, η τριπλή κύση, σαφώς έχει και μια μεγαλύτερη επικινδυνότητα. Μαζί δεν την είχαμε δει. Όπως και ο τοκετός. Είναι ταλαιπωρία. Όχι, σίγουρα όχι μαζί. Αλλά κοίταξε και μετά το τοκετό θα τραβήξει ένα ζόρι. Αρχικά, αλλά μετά θα έχεις τρία παιδάκια. Είναι πολύ ωραία. Άντε, θα ούλεξε τα δικά σου, όλα τρία κάνεις. Είναι δυνατόν να συλλάβεις τρία παιδάκια με φυσικό τρόπο. Βέβαια. Ναι, είναι πολύ σπάνιο δηλαδή, είναι πάρα πολύ σπάνιο αυτό. Σημασία έχει τα παιδιά είναι γερά, δυνατά και πάμε για άλλα. Λοιπόν, προχωράμε. Πάω στον Γιώργο Μαζονάκη τώρα, ο οποίος στο νέο του βίντεο κλίπ, το τραγούδι «Καλώς σας βρήκα», Νίκη Παπαθεοχάρη στίχους, Μαρκ Άντζελο μουσική. Εκπληκτικό πάρα πολύ. Κάνει το σαλό. Σκηνοθεσία ο Ρίγος. Ναι, κάτσε μια στιγμή τώρα πέρα του βίντεο κλίπ αυτού. Το θέμα είναι ότι αύριο το βράδυ στις 9.30 στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας ο Γιώργος σε μια πολύ μεγάλη συναυλία γιορτάζει τα 20 χρόνια καριέρας. Έτσι. Είναι μια πολύ μεγάλη καριέρα που έχει κάνει. Θα πει όλο το τραγούδι του Γιώργος. Είναι φίλος μας. Εμείς δεν θα μπορούμε να είμαστε εκεί γιατί θα λείπουμε. Αλλά εγώ συστήνω να πάτε εκεί γιατί θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά. Με αναδρομή από το παρελθόν, από τα πρώτα τραγούδια μέχρι και τώρα. Μια μαγική βραδιά. Θα έχει ωραίο καιρό αύριο. Σάββατο βράδυ, 9.30 στο Κατράκιο της Νίκαιας. Δίνει μεγάλη συναυλία ο Γιώργος Μαζονάκης. Και αυτό σημαντικό, το κάνει στη Νίκαια που μεγάλωσε. Που... Ναι, γι' αυτό το κάνει, δεν το κάνει ρε παιδί μου στο αυτό. Έτσι. Το κάνει στην Νίκαια που είναι. Για τα 20 χρόνια του. Όπου αυτό 20 χρόνια δηλαδή συμβολίζει ότι είναι μια επιστροφή. Πώς το παλιά, θέλω να επιστρέψω στα παλιά. Αυτό. Έχει αυτό. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια και είναι δισκογραφική δουλειά. Το βίντεο κλιπ που έλεγε. Ναι, μπορεί να δούμε λίγο. Λίγο να δούμε, λίγο να δούμε ένα πρόγραμμα. Καλό σας βρήκα. Είναι και ωραίο τραγούδι. Μοντέρνο πολύ. Σας βρήκα φίλοι και έχω κάποια νέα. Θα πρέπει πιο συχνά να κάνουμε παρέα. Πήρα ένα γέλιο που έχω ανασκελά γυρίσει και το προσέχω μη σε δάκρυ μου γυρίσει. Ψάχνω ταυτότητα σε μια καταιγίδα, σε ένα τρίκυκλο ανεβάζω την ελπίδα. Πρέπει τον ήλιο να σηκώσω από τη δύση, παντού επάνω μου γραμμένη λέξη κρίση. Μες στο μυαλό μου φίλε και μέτρα, βροχή προβλήματα θα βρεις και μια πέτρα. Μα έχω αδιαβροχή καρδιά που μ' ανεβάζει, τα όνειρά μου Αλέξης πέρα με γκάζει. Έχω αγάπη, έχω μέρες με μια κάδα, ότι μας έμεινε σε μια ακόμα Ελλάδα. Μα έχω αδιαβροχή καρδιά που μ' ανεβάζει, τα όνειρά μου Αλέξης πέρα με γκάζει. Έχω αγάπη, έχω μέρες με μια κάδα, ότι μας έμεινε σε μια ακόμα Ελλάδα. Καλώς σας βρήκα φίλοι, τα ίδια κομματάρα, από τα πιο... Είναι σουξέ ίδια. Είναι φοβερή, μεγάλο σουξέ. Από τα πιο ωραία βιντεοκλίπ που έχω δει το τελευταίο διάστημα. Εκπληκτικό βιντεοκλίπ. Εκπληκτικό βιντεοκλίπ, το είδα όλο, κόλλησα προ...